με την ιδιότητά της εφοριακού. Ήταν αυτό το οποίο είχε ισχυριστεί από την πρώτη στιγμή ο πατέρας της Δώρα Ζέμπερη, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέμπερης, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ζέμπερη. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλή χρονιά. Δεν θα ξεχάσω, καλή χρονιά, κύριε Ζέμπερη. Δεν θα ξεχάσω εκείνη την πρώτη στιγμή όταν σας είχαμε βρει στο νεκροταφείο και κάτω από έντονη ψυχολογική φόρτιση, τα πρώτα λόγια που είχατε πει ήταν ότι κάποιοι θέλανε να βγάλουν την κόρη μου από την μέση και ότι σας είχε εκμυστηρευτεί τις ανησυχίες και τους φόβους της. Τώρα, μετά από αυτή την εξέλιξη, τι λέτε, κύριε Ζέμπερη? Ακριβώς έτσι, κύριε Παπαδάκη. Μου είχε πει η Δώρα ότι την απειλούσανε. Την απειλούσανε για κάποιες υποθέσεις. Για κάποιες υποθέσεις. Το παιδί έπρεπε να είχε φύλαξη όλο το 24ωρο. Δυστυχώς δεν είχε τίποτα. Είχε φύλαξη μόνο όταν έβγαινε για ελέγχους έξω. Μετά ήταν εκτεθειμένο. Σας είχε πει ότι είχε σοβαρές υποθέσεις στα χέρια της? Ναι, ακριβώς. Και ότι είχε δεχτεί απειλές από εκείνους τους οποίους... Ναι, μου λέει να απειλούν από τη δουλειά. Και της είπα, Δώρα, παρετήσου, φύγε στο εξωτερικό και πάρε και τα άλλα παιδιά μαζί σου. Έχεις γνώσεις. Μάλιστα. Αλλά η Δώρα αγαπούσε την Ελλάδα και ήθελε να προσφέρει εδώ, γιατί είχε λαμπρό μυαλό. Και μετά την εξέλιξη αυτή, βέβαια, θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Θα δούμε αν βγουν αληθινές όλες αυτές οι καταγγελίες. Αλλά ο δολοφόνος της κόρης σας λέει ότι του είχαν τάξει 30 χιλιάρικα, ναι, ότι του είπανε να πάρει και κάποια στικάκια, μάλιστα της, μέσα από την τσάντα της, με κάποια αποδεικτικά στοιχεία. Την παρακολουθούσε 2 εβδομάδες. Ότι την παρακολουθούσε 2 εβδομάδες και ότι ήξερε και τι τσιγάρα έπαιρνε, ότι πήγαινε στο, ναι, ψιλικατζίδικο αυτό που ψώνιζε κοντά στη γειτονιά και την έβλεπε. Ακριβώς, έχει δίκιο η γυναίκα μου που το είπε, την παρακολουθούσε. Ακριβώς, η σύζυγός σας, η πρώην σύζυγός σας το είχε πει αυτό, ναι, το πράγμα. Θα το είχε σκοτώσει πιο νωρίς το κορίτσι. Αλλά όταν ο Γιάννης απολύθηκε από την Κύπρο που υπηρετούσε φαντάρος, πήγε στην εφορία της Δώρας και έκανε πρακτική. Και την πρόσεγε ο Γιάννης, την πηγαίνω, έφερε ο Γιάννης. Ο αδελφός της, λέτε. Ο αδελφός της. Ο γιος μου. Ο γιος σας. Και βρέθηκε και ο Γιάννης σε μεγάλο κίνδυνο χωρίς το παιδί να το καταλάβει ούτε ο Γιάννης ούτε εγώ. Και ο γιος σας είχε πει ότι δεχόταν απειλές η Δώρα, έλεγε. Ο Γιάννης τη φύλαγε, του έλεγα, Γιάννη, πρόσεχε τη Δώρα, πρόσεχε τη Δώρα, πρόσεχε τη Δώρα. Και την πηγαίνω, έφερε ο Γιάννης. Εκείνη την ημέρα αρρώστησε ο Γιάννης και σκότωσε το παιδί. Μάλιστα. Ήτανε μόνη της. Η μοναδική μέρα που βρέθηκε μόνη της. Πάντως εσείς λέτε και επαναλαμβάνετε ότι η κόρη σας είχε πει ότι δεχόταν απειλές. Ακριβώς. Μάλιστα. Έπρεπε το κορίτσι να έχει φύλαξη. Θα δούμε τώρα τι εξέλιξη θα έχει αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή και σημαντική. Και ποιοι είναι αυτοί, εάν αληθεύουν. Γιατί λέει αυτός ότι έχω συναντηθεί με το αφεντικό και ο άλλος που τον αποκαλεί με το μικρό όνομα. Και μάλιστα προσδιορίζει και τους χώρους με τους οποίους. Στο εφετείο, λέει, στη Λουκάριος. Ήταν και στο εφετείο, και στο... αλλά και στο... και στα δικαστήρια στην Ευρωπαϊκή. Κύριε Ζέμπερη, εσάς, πέρα ότι σας είχε πει η κόρη σας ότι την απειλούν, σας είχε δώσει παραπάνω στοιχεία, τα έχετε καταθέσει αυτά στην αστυνομία ή σας το είχε πει γενικά? Πιο συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή, για το ποιοι μπορεί να την απειλούσαν. Μου είπε ότι έχω μεγάλες υποθέσεις στα χέρια μου. Δεν έχουν, λέει, ούτε περίπτερα ούτε ψιλικατζίδικα και με απειλούνε. Και τη λέω, Δώρα, παρετήσου και φύγει για έξω. Είναι... Εδώ δεν σε προστατεύει κανένα, τη λέω, είσαι μόνη σου. Παρετήσου, τη λέω. Κύριε και δεν με άκουσε, θα έχει σωθεί το κορίτσι. Κύριε Ζέμπερη, ευχόμαστε να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση αυτή για να αναπαυθεί και η ψυχή. Να πω μια λέξη ακόμα, κύριε Παπαδάκη, μπορώ? Να την πείτε, κύριε Ζέμπερη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γίτρα, την κυρία Σοφία, του δικηγόρου μου, και την κυρία Παναγοπούλου, τη δικηγόρο της γυναίκας μου, που κι αυτή δίνει πραγματική μάχη γυναίκα από τη μεριά της, πραγματική μάχη, τα αγκάλιασε και τα παιδιά και τα βοήθησε. Και οφείλω αυτό να το πω δημοσίως για την κυρία Παναγοπούλου. Γιατί είναι πρώτα άνθρωπος και μετά επιστήμονας. Κύριε Ζέμπερη, σας ευχαριστούμε πολύ.